Είναι σιωπή αυτό, ε. Την Κάλυμνο επισκέφθηκε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου της Δωδεκανήσου, ο κ. Αντώνης Γιαννικουρής, μαζί με μηχανικούς της Ρόδου. Δίπλα του είναι και η πρόεδρος της μόνιμης επιτροπής της Κάλυμνο, η κυρία Μπιλίρη, όπου μαζί με τον έπαρχο, τον κ. Μανώλη Μουσελή, και τον αντιδήμαρχο, τον κ. Παντελή Ζωήδη, κάνουν την βόλτα τους εδώ να δουν στις πληγείς σας περιοχές για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί επικουρικά θέλουν να βοηθήσουν. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Γιαννικουρή. Καλώς ήρθατε στο νησί μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Επισκεφθήκαμε λοιπόν το νησί της Καλύμνου σήμερα με αφορμή τις πλημμύρες της περασμένης εβδομάδας, για να γίνει και μια καταγραφή και να συνδράμουμε κι εμείς, όπως κάναμε και στους σεισμούς του 2017 για την ΚΟ, να συνδράμουμε τις τοπικές αρχές της Επιτροπής της Καταγραφής, έτσι ώστε να βοηθήσουμε, να διευκολύνουμε και κυρίως να επιταχύνουμε τις διαδικασίες προς όφελος των πολιτών, αλλά και κυρίως για να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για τα έργα υποδομής, έτσι ώστε να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα, ώστε να μην επαναληφθεί αυτό ποτέ ξανά. Πώς τα είδατε τα πράγματα, είναι δύσκολα? Χρειάζονται δουλειά. Υπήρχε καταστροφή μεγάλη, έτσι. Καταστροφή μεγάλη, ναι. Και όλο αυτό το εγχείρημα θα γίνει σε συνεργασία και με τις αρχές, με τη μόνιμη επιτροπή του ΤΕΟ Δεκανήσου και την κυρία Μπιλίρη, υπό τον συντονισμό του τομέα και πολιτικής προστασίας του ΤΕΟ Δεκανήσου, του κυρίου Τσίγκρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην πρόεδρο της μόνιμης επιτροπής της Καλύμνου, την κυρία Μπιλίρη. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε εδώ για να δούμε κι εμείς τι ακριβώς συνέβη. Είχαμε την πληροφόρηση για το τι έγινε. Είδαμε πώς καλύφθηκαν με τα ρεπορτάζ όλα τα προηγούμενα, αλλά προφανώς είναι εντελώς διαφορετικό το να έχεις μια επιτόπου αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ό,τι χρησιμοποιηθεί από τον εθνικό προϋπολογισμό ή από οποιαδήποτε επιχορήγηση πρέπει να γίνει στην κατεύθυνση έργου, το οποίο θα είναι διασφάλιση για τους κατοίκους για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Δεν αρκεί να γίνει μια εμβαλωματική λύση. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα του εδάφους, οι κήτες των ποταμών, έτσι ώστε όποιο έργο γίνει να μην ξαναπασχολήσει τους ανθρώπους που με τόσο κόπο έφτασαν εδώ που έφτασαν και έχουν κρατήσει τις περιουσίες τους εδώ. Να αντιμετωπίσουμε δηλαδή την όποια κακοκαιρία. Ναι, δεν μιλάμε για κακοκαιρία. Ξέρουμε ότι οι πλημμυρίδες μπορεί να έχουν κύκλο 50 ετών. Ναι. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι αν για 10 χρόνια δεν γίνει καταστροφή ξενιάσαμε. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να γίνει, πρέπει να έχει προοπτική να μείνει για πάντα χωρίς να κάνει ζημιά στις περιουσίες των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπιλίρη. Πάμε στον έπαρχο. Με συγχωρείτε κύριε Γιαννικουρή, να έρθω δίπλα. Λοιπόν, κύριε έπαρχε. Ναι, καλημέρα. Όταν έχεις ανάγκη, ζητάς τη βοήθεια όλων των φορέων. Στην περίπτωση του ΤΕ, ο κ. Γιαννικουρής, ο πρόεδρος, επικοινώνησε μαζί μας. Ήθελε να δει, να κάνει την αυτοψία, να υπάρχουν λύσεις που μπορούν να δοθούν και αυτό περιμένουμε εμείς από τους ειδικούς. Ως πολιτικοί φορείς και το επαρχείο και ο Δήμος, είμαστε παρόντες να δουν, να κάνουν την αυτοψία τους το κλιμάκιο του ΤΕ με την μόνιμη επιτροπή εδώ του νησιού μας. Και από εκεί πέρα θα ακούσουμε τις εισηγήσεις τους και κάθε βοήθεια είναι δεκτή. Αυτό που εμείς ζητάμε είναι να κυλήσουν οι διαδικασίες γρήγορα και να κυλήσουν οι διαδικασίες. Θα πρέπει να έχουμε τις μελέτες, να δούμε πού βρίσκεται το πρόβλημα, γιατί όντως υπάρχει ένα θέμα να λυθεί, να μην ξαναεπαναληφθεί, προτίσουν να μην ξαναεπαναληφθεί και να γρήγορα να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις. Εμείς είναι ένα πράγμα το οποίο το ζητάμε. Ναι, ναι. Και νομίζω εδώ και η Επιτροπή του ΤΕ, που έχει την εμπειρία από ανάλογες περιπτώσεις, μπορεί να βοηθήσει. Mm-hmm. Να τους ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Γιαννικουρή, τον Αντώνη, μαζί με τους συνεργάτες τους που βρίσκονται σήμερα στις πληγές περιοχές στα Σκάλια και μετά φεύγουμε και πάμε για Παλιόνισο. Βεβαίως. Ευχαριστώ κύριε Έπαρχε. Πάμε στον αντιδήμαρχο. Γεια σας, καλό μεσημέρι και από μένα. Όπως είπα και οι προηγούμενοι, είναι εδώ το τεχνικό επιμελητήριο και ο πρόεδρος του και η πρόεδρο του τοπικού επιμελητηρίου, κύριε Μπιλίρη. Οπότε θα δουν αυτοί εδώ πέρα το πρόβλημα. Το είδανε ήδη, εμείς το βλέπουμε εδώ και μια εβδομάδα. Θα δουν αν αυτές οι μελέτες πώς μπορεί να γίνουν και από τη στιγμή που με γρήγορα γίνουν οι μελέτες, εμείς είμαστε έτοιμοι σαν Δήμος για να υπάρχουν τα λεφτά και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από ό,τι μας υποδείξουν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στον πρόεδρο του Σκαλίων, τον κύριο Πελεκάνο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Το μέγεθος της καταστροφής φαντάζομαι το έχετε δει από την πρώτη στιγμή. 7 μέρες μετά συνεχίζει να φαίνεται ακόμα. Δηλαδή, στην Μαρία είναι τόσο εμφανή. Πρώτη φορά έχει συμβεί τέτοια καταστροφή. Όπως είπε και η κυρία Μπιλίρη, μπορεί να μην συμβεί αύριο, να μην συμβεί μεθαύριο, αλλά
εύρος το 30-40. Βέβαια, μπορεί να ξανασυμβεί. Σωστά. Αυτό που θέλουμε εμείς πέραν από την πρώτη και άμεση ανταπόκριση τόσο του δημόσιου και του επαρχείου όσον αφορά να απεκτηθούν τα σπίτια, να γίνει, αυτό που πρέπει να γίνει είναι κάτι το οποίο θα προστατεύσει τις περιουσίες και να είναι διαχρονικό. Να μην είναι κάτι πρόχειρο ή εύκολο. Άμεσα παρεμβάσεις ας γίνουν όσον αφορά την άμεση κάλυψη, αλλά πρέπει να γίνει κάτι διαχρονικό που να εξασφαλίσει το χωριό και τα σπίτια για πολλά χρόνια. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Γιαννικούρη που ήρθε εδώ στα σκάλια για να δει από κοντά. Είναι διαφορετικά να βλέπεις από τις φωτογραφίες που από πρώτη στιγμή εσείς δημοσιεύσατε το μέγεθος της καταστροφής και είναι διαφορετικά να έρχεσαι επί τόπου και να βλέπεις και τις ειδικές λεπτομέρειες και τις τεχνικές λεπτομέρειες που τότε καλύτερα από τον καθένα ξέρει τι πρέπει να κάνει και η πολιτική προστασία. Και πώς να το αντιμετωπίσεις. Αυτό θα ευχαριστώ και την κυρία Πιλήρη, την πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής, που ήρθε από κοντά και εκείνη για να δει. Αυτό που θέλουμε είναι να γίνει κάτι γρήγορα, να μην εμπλακούμε στις διαδικασίες, να γίνει κάτι σωστά. Βέβαια, γιατί αν εμπλακούμε στις χρονοβόρες διαδικασίες σωστά. Δεν θα γίνει ποτέ. Έλα Γιορτάνη μου. Γεια σου μάμα. Κάτσε, γιατί είσαι κουρασμένος. Ναι. Ξεμπάζονες. Τι να κάνω. Τι γίνεται. Τι να κάνω. Έπαθε μεγάλη ζημιά το σπίτι σου. Πώς δεν έπαθε μεγάλη ζημιά, όλο αυτό το σπίτι που πίσω ηχώθηκε μέσα. Δεν βλέπετε τι έχει γίνει. Παλέουμε 7 μέρες εδώ πέρα και ξεμπαζώνουμε. Βλέπω φεύγουμε, εδώ. Φεύγουμε νύχτα από εδώ. Βλέπω εδώ και τους συγχωριανούς εδώ να όλοι περιμένουν. Τι να κάνουν. Όλοι περιμένουν να ακούσουν κανένα καλό νέο. Η ιστορία είναι να γίνουν τα έργα γρήγορα. Εμείς θέλουμε εδώ πέρα πίσω ένα τυχείο και ένα παραπάνω. Τώρα, όσο για τα φράγματα που λένε, καλό είναι να γίνει, αλλά πότε θα γίνουν. Και μην ξεχνάτε ότι είναι χειμώνας ακόμα, ε. Δεν είναι καλοκαίρι. Είναι Γενάρης και αύριο έχουμε Φλεβάρι. Και έρχονται ακόμα βροχές. Βέβαια, έχουμε βροχές ακόμα. Πότε πας στους ξηβείες. Τώρα θα ανοίξει 20 μέρες, δεν ανοίγει η δουλειά. Λοιπόν. Δεν καθόμαστε εδώ πέρα. Να, αυτό, παράκληση. Μια εικόνα, κυρία Μαΐλη, όλους ακριβώς. Τους χωριανούς εδώ έχουν πληγή, να περιμένουν. Και όπως καταλαβαίνετε, η αγωνία τους είναι μεγάλη. Θέλουν γρήγορα να γίνουν έργα, να προστατευτούν. Τουλάχιστον αυτά εδώ, το τυχείο που λέμε εδώ πίσω από τα σπίτια και λίγο παραπάνω για τα νερά, πρέπει να γίνουν τώρα, σύντομα. Γιορτάνη μου, σύντομα. Μιλήσατε με τους μηχανικούς. Οι μηχανικοί λένε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και θα γίνουν βάσει μια επιστημονική μελέτη. Αυτή είναι γρήγορη η μηχανική. Εμείς δεν θέλουμε τις μελέτες, αλλά θέλουμε να γίνει και γρήγορα. Ακριβώς. Να μην κρατήσει μελέτη 5-6 χρόνια. Όχι. Γιατί εντάξει, γρήγορα άμα γίνεται κάποιος να θωρακιστούν τα σκάλια βάσει μια επιστημονικής μελέτης για να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω τα παιδιά που ήρθαν από τη Ρόδο εδώ πέρα. Τους ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Πιλήρη. Αλλά η ιστορία είναι να γίνουν τα έργα τώρα, σύντομα. Δεν λέμε να γίνουν αύριο. Γι' αυτό αλλά είναι τουλάχιστον και εδώ. Ένα-δύο μήνες. Εδώ πέρα πρέπει να τελειώσουν αυτά. Γι' αυτό είναι η Ιορδάνη μου εδώ. Και καλά, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθαν από τη Ρόδο. Τα είδανε. Αλλά να γίνουν και τα σύντομα τα έργα. Σύντομα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι χειμώνας ακόμα, έτσι. Δεν τελειώσαν οι βροχές στην Κάλυμνο. Βεβαίως. Σύντομα και λοιπόν να γίνουν τα πάντα. Καλημέρα, Ιορδάνη μου. Να είστε καλά. Αυτή τη στιγμή μίλησες εκ μέρους των σκαλιωτών. Για όλους, όλοι έχουν πρόβλημα εδώ πέρα. Δυστυχώς στην Κάλυμνο το μεγαλύτερο πρόβλημα τα πάθανε τα σκάλια. Τι να κάνουμε τώρα. Αύριο μπορεί να είναι κάποιο άλλο μέρος, αλλά πρέπει να τα φτιάξουμε τα πραγματάκια. Σωστά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.